Ημέρα Ναυτιλία, σήμερα Παρασκευή. Έχουμε εδώ μαζί μας στο κεντρικό στούντιο του SBS τον κύριο Γιώργο Λογοθέτη, ο οποίος είναι οικονομικός διευθυντής της εταιρείας George Mundreas. Είναι μαζί μας για να δούμε έτσι και τις οικονομικές εξελίξεις της εβδομάδας και πώς αυτές επηρέασαν την ελληνική, την ναυτιλία, παγκόσμια ναυτιλία. Κύριε Λογοθέτη, να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα για μένα. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα και την τελευταία εβδομάδα παρακολουθούμε και τις ανακοινώσεις μακροοικονομικών στοιχείων, παρακολουθούμε τις δηλώσεις αξιωματούχων και οικονομολόγων. Αυτό με το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε είναι το γεγονός ότι πλέον βλέπουμε ότι είναι αρκετοί οικονομολόγοι και γενικότερα αυτοί οι οποίοι καταδικάζουν πλέον αυτή τη λιτότητα στην, και την αιμονή της Κομισιόν σε αυτήν, στην λιτότητα, υποστηρίζοντας ότι είναι μια καταστροφική επιλογή. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί. Το επιβεβαιώνουν πολύ, αλλά στην ουσία του πράγματος δεν αλλάζει κάτι τελικά. Όχι, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα αυτοί οι οικονομολόγοι τους είχε συγκεντρώσει η Ισπανική El País όλες τις δηλώσεις. Ήταν 14 στον αριθμό, από τα μεγαλύτερα και κορυφαία πανεπιστήμια κιόλας, οι οποίοι όλοι αυτό τονίζουν ότι η αιμονή αυτή στην δημοσιονομική προσαρμογή, στην παρούσα φάση, δεν αποδίδει τίποτα και οδηγεί προς την καταστροφή. Φυσικά η Ευρωζώνη, ο Ασμούσεν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιτέθηκε στο Ρουμπινί, λέγοντας ότι αυτά που λες δεν ισχύουν, καμιά χώρα διαβγεί από το ευρώ. Επιτέθηκε στη Λαγκάρντ, γιατί και η Λαγκάρντ είχε πει ότι μάλλον δεν επιτέθηκε εμέσως, και ο Ασμούσεν αλλά και ο Βάιντμαν της Bundesbank, ότι δεν θέλουμε οι χώρες που έχουν εμπορικά πλεονάσματα να βοηθούν τις χώρες που υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Κάτι τέτοιο είχε δηλώσει η Λαγκάρντ. Αλλά παρόλα αυτά το κλίμα που επικρατεί παγκοσμίως είναι ότι ναι, η Ευρωζώνη κινείται προς λάθος δρόμο. Και μάλιστα πέρα από τις αρνητικές δηλώσεις, κάποιοι ισχυρίζονται ότι η λύση τελικά είναι η διάσπαση του ευρώ ή το να βγει η Γερμανία από το ευρώ. Μάλιστα. Αυτό το είχαμε ξανακούσει και στο παρελθόν, αλλά το ξεχάσαμε λίγο. Πλέον βγαίνει και πάλι μπροστά. Βγαίνει στην επιφάνεια. Έχει δημιουργηθεί και το κόμμα του Μάρκου, από ό,τι είδαμε, ένα νέο κόμμα στην Γερμανία. Βλέπουμε να υπάρχουν αντιδράσεις για το fiscal transfer, αυτό που είπατε και εσείς, να βοηθούν οι χώρες με πλεονάσματα αυτές που έχουν πρόβλημα. Διαφωνούσα αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, το σχέδιο της Ευρωζώνης είναι να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να υπάρχουν αυτές οι, να καλύπτονται τα κενά μέσω αυτών των κινήσεων. Αν υπάρχει αντίθεση σε αυτή την επιλογή, πού πάμε? Από ό,τι δείχνει μέχρι στιγμής, όντως η μη ενοποίηση της Ευρωζώνης δημιουργεί αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα προβλήματα. Το μόνο μέτρο σύγκρισης είναι η Αμερική. Ναι. Είχε δημοσιευθεί και μια έρευνα η οποία έλεγε ότι αν δούμε το κατακεφαλήν εισόδημα της Αμερικής, ουσιαστικά σε όλες τις πολιτείες δεν διαφοροποιείται, είναι κατά μέσο όρο σχεδόν το ίδιο. Ενώ στην Ευρωζώνη υπάρχει μια διαφορά της τάξης περίπου σε κάποιες χώρες να είναι και 5 φορές μεγαλύτερο από κάποιες άλλες. Ναι, είναι η πολιτική ενοποίηση που λείπει και η οικονομική σαφέστατα. Υποβόσκει ακόμη η διαμάχη, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ιδιαίτερα με την Bundesbank. Ο Μάριο Ντράγκη προσπαθεί, τουλάχιστον με δηλώσεις εμέσως, να δείξει ότι χρειάζεται λίγο να δοθεί μια ρευστότητα στο σύστημα. Παρ' όλα αυτά τα επιτόκια είδαμε δεν πέσανε στην Ευρωζώνη. Η Bundesbank το αρνείται αυτό και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να έχει το ρόλο της για νομισματική σταθερότητα και να μην ασκεί ουσιαστικά δημοσιονομική πολιτική. Βλέπουμε λοιπόν αρκετά προβλήματα στην Ευρωζώνη να μην λύνονται. Αυτά φαίνονται και από τα οικονομικά στοιχεία. Αναφέρουμε και στην έκθεσή μας ότι η Γερμανία δείχνει να πηγαίνει λίγο καλύτερα. Η Γαλλία υποφέρει, για παράδειγμα. Ο PMI της Γερμανίας είναι θετικός. Της Γαλλίας είναι σε χαμηλά 14 μηνών περίπου. Προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να προχωρήσει η Ευρωζώνη μπροστά. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατολία στην συζήτησή μας. Επιστρέφοντας, θα δούμε αναλυτικότερα τι γίνεται σε επίπεδο ανακοινώσεων μακροοικονομικών στοιχείων, να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και βεβαίως θα δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο BDI, πώς όλες αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν τον δείκτη της ναυτιλίας. Μικρή διακοπή. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο κοντά σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής, το τελευταίο μας μέρος. Το ελληνικό χρηματιστήριο στο συν 0,67% και βλέπουμε τι γίνεται και στην ελληνική αγορά και στις διεθνείς αγορές. Να δούμε όμως τι γίνεται και σε επίπεδο ναυτιλίας. Είδαμε εδώ με τον κύριο Γιώργο Λογοθέτη
ποιες είναι οι εξελίξεις, οι οικονομικές εξελίξεις που επηρέασαν την εβδομάδα που πέρασε. Και θα έλεγα, κύριε Λογοδέτη, να ρίξουμε και μία μάτια στα μακροοικονομικά στοιχεία, να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο ευρωζώνης, με τον πληθωρισμό που κινούμαστε, με την μεταποίηση. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα που προκύπτουν. Είδαμε ότι ο πληθωρισμός έφτασε όντως σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, στο 1,8. Ο PMI της Ευρωζώνης ακόμη δεν δείχνει θετικά σημεία, δηλαδή πάνω από το 50 μονάδες, είναι 47,9. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ανησυχεί γενικά όλους και τους αξιωματούχους είναι οι μεγάλες, αν θέλετε, διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Ναι. Όπως είπαμε, η Γερμανία ήταν στο 50,3 ο PMI, υψηλό 13 μηνών, ενώ η Γαλλία είναι ακόμη στο επίπεδο των 43-44 μονάδων περίπου. Αυτές οι αποκλίσεις όντως ανησυχούν, γιατί δείχνει ότι η ανάπτυξη δεν συμβαδίζει σε όλες τις χώρες. Πρόσφατη η δήλωση του Ντράγκη ότι δείχνει ότι ο πληθωρισμός θα πέσει ακόμη περισσότερο το 2013 και το 2014. Στο μυαλό μας, γνωρίζοντας βασικά οικονομικά, αυτό μπορεί να δώσει έτσι ένα ένασμα, αν θέλετε, για μία μικρή χαλάρωση, όταν έχουμε φτάσει σε τόσο χαμηλά σημεία πληθωρισμού. Το κάνει η Ιαπωνία, το κάνει η Αμερική με τη χαλάρωση, εμείς ακόμη μένουμε πίσω. Μιλώντας για Αμερική, είδαμε ότι δεν ήρθαν τελικά συμφωνία η Δημοκρατική με τους Ρεπουμπλικάνους. Οι αυτόματες περικοπές για τα 80 δις μπήκαν σε ισχύ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατα ήρθαν σε μια μεσοβέζικη, αν θέλετε, συμφωνία, προσπαθώντας να δουν τι θα κάνουν στο άμεσο μέλλον για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου είναι ότι η οποιαδήποτε ουσιαστικά υλοποίηση αυτών των περικοπών θα επιβραδύνει την ανάπτυξη της Αμερικής κατά 0,6, το οποίο δεν είναι καθόλου αμεληταίο, αλλά και θα δημιουργήσει ή μάλλον θα κόψει περίπου 750.000 θέσεις εργασίας. Μάλιστα, για το 2013, σωστά, έτσι. Σωστά, σωστά. Εγώ ακόμη πιστεύω θα βρεθεί η λύση τελικά στην Αμερική. Και εκεί παίζονται κάποια πολιτικά παιχνίδια. Είναι θέμα χρόνου τελικά να λυθεί το πρόβλημα. Και στην άλλη πλευρά της γης, στην Ιαπωνία, που είδαμε το εμπορικό ισοζύγιο για τον Ιανουάριο να φτάνει στα 17,1 δις, όπου είχαμε εκτείναξη και των εισαγωγών στο 7,3, αλλά αντίστοιχα είχαμε και εκτείναξη των εξαγωγών στο 6,4. Και εκεί θα λάβουν φυσικά κάποια μέτρα με την εκλογή του νέου κεντρικού τραπεζίτη, ο οποίος υπόσχεται ανοιχτά πια ότι θα κοιτάξει να βοηθήσει την κατάσταση ώστε να ξεφύγουν από τον αποπληθωρισμό που είχαν τόσα χρόνια, διοχετεύοντας ρευστότητα στο σύστημα. Πάντως, βλέπουμε, κύριε Λογοθέτη, ότι οι αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Wall Street έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σημαντικά, με τον Dow Jones να έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Και την ίδια ώρα βλέπουμε τον BDI, ο οποίος σαφώς επηρεάζεται από όλες αυτές τις εξελίξεις, να κινείται σταθεροποιητικά περί των 750 μονάδων αυτό το διάστημα. Και βεβαίως, αν πάμε και ένα χρόνο πίσω, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ. Ακριβώς. Το ευτυχές είναι ότι η ανάλυση δική μας ήταν με στοιχεία της προηγούμενης Παρασκευής. Όντως, ο BDI κινείται από τα τέλη Ιανουαρίου σε 750 μονάδες. Τα ίδια επίπεδα ήταν και πέρυσι ακριβώς, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα έχουμε δει μία άνοδο του BDI. Εχθές έκλεισε σε 834 μονάδες. Μάλιστα. Ιστορικά, αν το δούμε, και το 2012, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, η αρχή του Μαρτίου σημαδοτούσε μία άνοδο του BDI, η οποία έχει μία διάρκεια περίπου 4-5 μήνες. Και μετά έκανε μία διόρθωση, είναι και ο Αύγουστος κιόλας, όπου είναι αναμενόμενη αυτή η διόρθωση. Δείχνει μέχρι στιγμής, λοιπόν, και με το χθεσινό επίπεδο των 834 μονάδων, ότι αρχίζει σιγά-σιγά και επαληθεύει, αν θέλετε, τα ιστορικά στοιχεία. Βλέπουμε μία άνοδο. Η διαφοροποίηση, βέβαια, είναι, και ιδιαίτερα συγκριτικά με πέρυσι, ότι οι επιμέρους δείκτες έχουν διαφοροποιηθεί. Mm-hmm. Πέρυσι είχαμε τα capes να τραβάνε το δείκτη προς τα πάνω. Φέτος έχουμε τα Panamax και τα Supramax. Αυτό οφείλεται, όπως είχαμε πει και στο παρελθόν, ότι έχουμε μία αύξηση στη ζήτηση, αλλά και προσφορά ταυτόχρονα, στα στάρια, στα grains. Και εξού και τα έσοδα των Panamax έχουν φτάσει σε υψηλό 7 μηνών, σε 8.300 δολάρια την ημέρα. Μάλιστα, επειδή τα Panamax μεταφέρουν τα στάρια. Το 40% το φορτίο που μεταφέρουν είναι grains. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που επωφελούνται κυρίως και βλέπουμε να κινούνται καλύτερα. Και τραβάνε ταυτόχρονα και τα Supramax, τα οποία και αυτά μεταφέρουν επίσης grains. Και βλέπουμε και μία μεταστροφή,
Ο Ατλαντικός λοιπόν είναι αυτός που προσφέρει τα πιο υψηλά έσοδα, τραβώντας έτσι περισσότερα πλοία προς εκείνη τη μεριά, αφήνοντας όμως κάποιο άνοιγμα στην πλευρά του Ειρηνικού, καθώς ακόμη δεν έχουμε δει τη ζήτηση για Iron Ore να αυξάνεται, δεδομένων και των υψηλών τιμών που επικρατούν ακόμη στο Iron Ore. Αν δεν απατώμε, πρέπει να είναι γύρω στα 145-147 δολάρια ο τόνος. Μάλιστα. Οπότε, αν εξαιρέσουμε την άνοδο που είδαμε αυτή την εβδομάδα και έχοντας στο μυαλό μας ότι ο BTI, ο δείκτης, κινείται σε 750 μονάδες περίπου, όπως και πέρσι. Ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη διαφοροποίηση στα Cape και στα Panamax λόγω της καλύτερης πορείας των grains σε αντίθεση με το Iron Ore. Πολύ σωστά. Και επίσης, θα ήθελα να μας κάνετε και ένα σχόλιο για την έκθεση της RS Plateau Markets, η οποία αναφέρεται στη μεταστροφή στο εμπόριο των grains περισσότερο προς τη Λατινική Αμερική. Σωστά. Συνήθως η χώρα που εξήγαγε, αν θέλετε, τα περισσότερα grains ήταν η Αμερική, η οποία όμως την έπληξε μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας, οπότε υπήρξε μειωμένη προσφορά, αν θέλετε, σε grains. Και είχαμε πει, και το είχαμε γράψει και την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm. ότι αυτό το κενό θα το καλύψει η Λατινική Αμερική και η Ινδία. Όντως, από τα τελευταία στοιχεία, αυτό αποδεικνύεται. Η Λατινική Αμερική είναι αυτή τη στιγμή η οποία βοηθάει με την περισσότερη εξαγωγή των grains και εξού και τα έσοδα λοιπόν το Panamax, τα οποία έχουν φτάσει στα υψηλά των 7 μηνών. 8.300, να σημειώσουμε τα έξοδα αυτών των πλοίων, είναι περίπου στις 6.000 δολάρια την ημέρα. Mm-hmm. Εν αντιθέσει με τα Capes που κινούνται στις 4.000 σαν έσοδα, όταν τα έξοδά τους είναι 8.000 την ημέρα. Μάλιστα. Θα ήθελα να κλείσουμε με την εξέλιξη που έχουμε σε ό,τι αφορά το Iron Ore, που πλέον βλέπουμε ότι η Νότιος Αφρική ξεπέρασε την Ινδία και έγινε ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής. Αυτό αλλάζει εν μέρει κάποιες ισορροπίες. Όλες οι ισορροπίες αλλάζουν. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο των ομίλια, δηλαδή πώς μεγαλώνουν ή αν θέλετε μικραίνουν οι αποστάσεις mm-hmm. μεταφοράς των εμπορευμάτων. Η Ινδία το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει προβλήματα, αν θέλετε, κάποιων νόμων περιβαλλοντολογικών και κάποιων παράνομων εξορίξεων και επίσης μια αύξηση, αν θέλετε, σε ταρίφες που έχουν βάλει σε εξαγωγές. Οπότε αυτό έχει μειώσει την ποσότητα του Iron Ore που μπορεί να εξάγει. Ήρθε λοιπόν αυτό το κενό και το καλύπτει αυτή τη στιγμή η Νότιος Αφρική. Οπότε η ιεραρχία είναι Αυστραλία, Βραζιλία, Νότιο Αφρική. Σημειωτέων ότι οι εξαγωγές της Ινδίας έχουν μειωθεί περίπου 50% συγκριτικά με το 2012 από το πόσο, αν θέλετε, από το Iron Ore που εξήγαγαν. Οπότε και εκεί πέρα υπάρχει μια ισορροπία, υπερκαλύπτεται, αν θέλετε, η μείωση της Ινδίας από την Νότιο Αφρική και περιμένουμε στο άμεσο διάστημα, αν και οι τιμές λίγο υποχωρήσουν, να αρχίσει και αυτό το κομμάτι της Ασίας να τραβάει κάποια φορτία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το σημερινό σας σχόλιο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.